ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος αν δεν ρυθμιστούν κομβική σημασία ζητήματα που σχετίζονται με τα εργασιακά τους, έστειλαν οι ξενοδοχοί υπάλληλοι που σήμερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, αντιδρώντας, όπως τόνισαν, στη στάση της κυβέρνησης αλλά και των ξενοδόχων που ζητούν να εργαστούν για μία ακόμη χρονιά με συνθήκες πείνας. Σήμερα εδώ έχουμε μια δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων του κλάδου. Σίγουρα είναι σύσσωμο εδώ οι εργαζόμενοι των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Κύριο αίτημά μας είναι η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας προμνημονία επίπεδα, όταν η κυβέρνηση καυχέται ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Βλέπουμε δυστυχώς όλους τους μνημονιακούς νόμους να έχουν πλήρη εφαρμογή. Ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αναφέροντας ότι για την υπογραφή της τοπικής σύμβασης, που υποτίθεται ότι θα είχε κλείσει μέσα στο Φεβρουάριο, έχει ήδη γίνει αίτηση στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καθώς οι όποιες διαπραγματεύσεις με τους ξενοδόχους οδήγησαν σε αδιέξοδο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υποχωρήσουν σε παραλογισμούς, όπως τόνισε, για 10 ώρες ημερήσιας εργασίας, χωρίς επιπλέον αμοιβή, αλλά με την υπόσχεση ρεπό. Απέτησή τους είναι να δουλεύουν οι άνθρωποι παραπάνω ώρες χωρίς να πληρώνονται. Και να τις παίρνουν για ρεπό. Και να τα παίρνουν, όπως λέει ο νόμος Χατζηδάκη, σε ρεπό. Αυτά πότε θα γίνουν με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει? Και η χρονιά που έρχεται θα είναι πάρα πολύ καλή για τον τουρισμό, οπότε πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε μέρισμα και οι εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι στον τουρισμό επιτέθηκαν και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του να τους συναντήσει, διευκρινίζοντας ότι μια χρονιά που ο τουρισμός εκτιμάται ότι θα σπάσει νέο ρεκόρ, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εργάζονται με όρους μεσαίωνα. Εμείς θέλουμε να πάμε ομαλά. Εφόσον όμως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, βεβαίως θα έχουμε κινητοποιήσεις με την έναρξη τουριστικής περίοδου. Οι βασικές αιτίες δεν λύνονται, όπως τα χαμηλά ημερομίσθια, οι σκληρές συνθήκες, η εντατικοποίηση, η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και εννοείται η έλλειψη των μέτρων ασφάλειας υγιεινής. Αμέσως μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι θυροκόλλησαν ψήφισμα στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδοχείων και κατέληξαν στην περιφέρεια Κρήτης, τονίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον τουρισμό. Θέλουν να δώσουν αξίσεις, αλλά να μας τα εισπέρνουν με πλαγίους τρόπους. Πρέπει να βάλουν λοιπόν νερό στο κρασί τους, ότι για να βρουν ξενοδοχοϋπαλλήλους πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι πέρα από τις αυξήσεις που θα δοθούν, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα θεσμικά δικαιώματα που απορρέουν μέσα από τη σύμβαση αυτή.